Καλημέρα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Η γιαγιά ούτε που είδε, τίποτα δεν είδε η γιαγιά. Πάμε μια βολτούλα στο Ηράκλειο. Σε μια ωραία χειμωνιάτικη μέρα. Ένα θέμα, ένα ζήτημα που με απασχολεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και το ψάχνω είναι τα συστήματα ενδοεπικοινωνίας. Το ζήτημα είναι τεράστιο, στην κυριολεξία τεράστιο, και προσωπικά το κοιτάζω γιατί για τον εξής απλό λόγο. Για ποιο λόγο χρειάζομαι κάτι ακόμη πάνω στο κράνος μου για να μου κάνει τη ζωή δύσκολη, δύσκολη ή εύκολη. Ο λόγος κυρίως είναι γιατί θέλω να συνομιλώ με την συνεπιβάτη μου, καθώς πηγαίνουμε κάποιες μικρές βόλτες. Όχι τόσο κυρίως για το κινητό ή για τη μουσική, γι' αυτά έχω βρει άλλες λύσεις, πολύ φθηνές, αλλά τέλος πάντων θέλω να έχω αυτή τη συνομιλία με τη συνεπιβάτη. Οπότε μπήκα σε μια διαδικασία να αρχίσω να ψάχνω και χάθηκα εντελώς. Στην κυριολεξία χάθηκα. Απίστευτες πολλές οι προτάσεις. Ρώτησα 2-3 φίλους. Ας κλείσουμε λίγο το κρανάκι. Ρώτησα 2-3 φίλους. Ο καθένας είχε τη δικιά του άποψη και προσέγγιση. Οπότε θα έλεγα ότι μπερδεύτηκα λίγο παραπάνω. Και τέλος πάντων κατέληξα σε μια μεθοδολογία επιλογής την οποία θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας σήμερα. Δεν έχω αγοράσει ακόμη, όχι, γιατί τώρα είμαι στο δεύτερο στάδιο της συγκέντρωσης των χρημάτων. Λοιπόν, σε ενδοεπικοινωνίες, πριν κάποια χρόνια υπήρχαν συγκεκριμένες προτάσεις και πολύ ακριβές. Τώρα με την έλευση των Κινέζων στα πάντα, βρίσκεις ζευγάρια ενδοσυνεννόησης πάρα πολύ φθηνά. Ξεκινάνε ακόμη και από 80 ευρώ το ζευγάρι. Δεν θα καθίσω να κάνω κριτική σχετικά με αυτά, αλλά θα σας πω τι έχω κοιτάξει εγώ και ποια κριτήρια χρησιμοποίησα εγώ για να επιλέξω. Το πρώτο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι προφανώς η ποιότητα του ήχου. Θα μου πεις, καλά, πώς ξέρεις την ποιότητα του ήχου αν δεν το έχεις δοκιμάσει. Παιδιά, υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία εγώ τα ονομάζω παγκόσμιες σταθερές. Για παράδειγμα, όταν βλέπω ότι ένα σύστημα χρησιμοποιεί συγκεκριμένα ακουστικά μιας συγκεκριμένης εταιρείας, την οποία την ξέρω από τότε που ήμουν παιδί, για μένα αυτό είναι κριτήριο ποιότητας. Έχω διαβάσει πάρα πολύ σχολιασμό, μα πάρα πολύ σχολιασμό, σχετικά με τα διάφορα προϊόντα. Αλήθεια σας λέω. Το πρόβλημα δεν εντοπίζεται τόσο στις χαμηλές ταχύτητες, 40, 50, 60, το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στις ταχύτητες πάνω από 100-120 χιλιόμετρα. Εκεί θέλεις να έχεις μια καλή ακουστική και μια καλή μετάδοση της φωνής σου. Γιατί για να είμαστε τώρα σοβαροί, οι πιο πολλοί όταν πάμε μία βόλτα πηγαίνουμε, ας πούμε... Ο αγρότης βγήκε, οι πιο πολλοί πηγαίνουμε μία βόλτα, τουλάχιστον μετακινούμαστε με 120 χιλιόμετρα. Τώρα, ιδίως για μια μηχανή σαν τη δικιά μου που βλέπετε, δεν έχει και τη σούπερ προστασία από τον αέρα. Δεν έχει τη σούπερ προστασία από τον αέρα. Καταλαβαίνετε, φασαρία στο κράνος από τον αέρα. Να μην μπορώ και να ακούσω και να μιλήσω. Άρα συνεπώς το πρώτο μου κριτήριο είναι τα επιμέρους υλικά της ενδοεπικοινωνίας. Κοιτάξτε, γιατί πολλές εταιρείες αναφέρουν τις συνεργασίες τους μέσα, λένε, ξέρω εγώ, εμείς έχουμε αυτά. Στα κινέζικα δεν τα βρείτε αυτά. Ένα δεύτερο κριτήριο είναι οι δυνατότητες που σου δίνει
Η ίδια η ενδοεπικοινωνία. Υπάρχουν ενδοεπικοινωνίες που είναι απλά μιλάει ο ένας με τον άλλον. Αυτό ήταν. Υπάρχουν και ενδοεπικοινωνίες οι οποίες σου δίνουν τη δυνατότητα να τις συνδέσεις ταυτόχρονα και εγώ με το να είμαι συνδεδεμένος και εγώ με το συνεπιβάτη και εγώ με το κινητό μου και εγώ με το GPS μου. Γενικά όσες πιο πολλές συνδέσεις μπορεί να διαχειριστεί μία ενδοεπικοινωνία τόσο πιο καλή και τόσο πιο ακριβή προφανώς. Πάμε σιγά σιγά. Λοιπόν, σε αυτό στο θέμα της συνδεσιμότητας πολύ μεγάλη σημασία παίζει το πρωτόκολλο Bluetooth που χρησιμοποιεί η ενδοεπικοινωνία. Εννοείται ότι όσο πιο καλή είναι, τόσο πιο καλό πρωτόκολλο έχει. Νομίζω τώρα το Bluetooth είναι στην έκδοση 5 κάτι. Επόμενο κριτήριο είναι η διάρκεια της μπαταρίας. Ούτε αυτή την ξέρουμε τη διάρκεια της μπαταρίας. Αυτή τη διάρκεια της μπαταρίας θα την υποψιαστούμε κατά κάποιο τρόπο από τις συζητήσεις και τις ανταλλαγές απόψεων των διάφορων χρηστών. Πολύ σημαντικός παράγοντας εδώ είναι να μπορεί η ενδοεπικοινωνία σας να φορτίζει εν κινήσει, δηλαδή για κάποιο λόγο ξεχάσετε να τη φορτίσετε, εντάξει τραβάτε ένα καλώδιο από εδώ, το βάζετε, θα μου πεις θα το βάλω το καλώδιο πάνω στο κράνος μου και τα λοιπά. Εντάξει την ανάγκη θα το κάνετε. Πείτε ότι μείνετε από μπαταρία, τι θα κάνετε. Οι καλές ενδοεπικοινωνίες έχουν αυτή τη δυνατότητα. Λοιπόν, είπαμε, επιμέρους υλικά, είπαμε συνδεσιμότητα και δυνατότητες, δηλαδή τι μπορεί να διαχειριστεί η ενδοεπικοινωνία, είπαμε καλούδια, είπαμε οι καλές ενδοεπικοινωνίες όλες μεταξύ τους συνδέονται, δηλαδή συγχρονίζονται. Πάω μια βόλτα εγώ με το φίλο μου, ξέρω εγώ τον Τάδε, ο οποίος έχει μια ενδοεπικοινωνία η οποία είναι μια άλλη εταιρεία. Αν οι εταιρείες είναι επώνυμες, 99% θα έχω τη δυνατότητα να συνδεθούμε, να συγχρονιστούμε και να μιλάμε. Εδώ υπάρχει και ο παράγοντας το πόσο μακριά μπορεί να συγχρονίσει μια ενδοεπικοινωνία. Αυτό το κριτήριο εγώ το έχω βάλει σαν τελευταίο στη λίστα μου, γιατί κυρίως με ενδιαφέρει, σας είπα, η συνεπιβάτης μου. Αλλά όταν μιλάμε τώρα για παρέες, που πηγαίνουν βόλτα, εκεί παίζει σημαντικό ρόλο. Προφανώς μια ενδοεπικοινωνία η οποία μπορεί να συγχρονίσει και να μείνει συντονισμένη μέχρι τα 1000 μέτρα, είναι πολύ καλύτερη από μία η οποία πάει μέχρι τα 400 μέτρα, βέβαια κάνει και πολύ περισσότερα χρήματα. Αυτά είναι τα κριτήρια με τα οποία επέλεξα. Τώρα βρίσκομαι στην διαδικασία αποταμίευσης, έτσι ώστε να πάρω, αυτή που έχω επιλέξει. Η αλήθεια είναι ότι στην αγορά υπάρχουν μερικές φίρμες οι οποίες είναι πάρα πολύ γνωστές. Εγώ έχω επιλέξει μία η οποία είναι από το Ισραήλ και ο λόγος, αλλά αυτό είναι ένα κριτήριο το οποίο είναι καθαρά προσωπικό, ο λόγος είναι ότι θαυμάζω πάρα πολύ τη συγκεκριμένη χώρα όσον αφορά την ποιότητα των ηλεκτρονικών που βγάζει. Αυτά τα λίγα για τις ενδοεπικοινωνίες. Ευελπιστώ στους επόμενους μήνες, στο επόμενο χρονικό διάστημα, να καταφέρω να την αγοράσω. Εννοείται βέβαια ότι όλες οι σύγχρονες ενδοεπικοινωνίες μπαίνουν εύκολα στα κλάνη, μπλα 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 μπλα, αυτά δεν τα λέμε, και να σας την παρουσιάσω. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο και καθώς κινούμαστε στη χειμωνιάτικη αμουδάρα, κάτι σαν Ελπάσο δηλαδή τώρα εδώ πέρα, έτσι, δεν έχει και τόσο κίνηση, μην κοιτάτε τα μάξια τώρα, πάνε για φαγητό ο κόσμος. Σας αποχαιρετώ. Μισό λεπτό εδώ να σας υπενθυμίσω να κάνετε τις εγγραφές σας στο κανάλι, να κάνετε τις συνδρομές σας,
να φέρετε και κανένα φίλο σας και κανένα φίλη σας και γενικά να προσέχετε. Μέχρι το επόμενο λοιπόν βιντεάκι, για χαρά σε όλους.